αυτά τα χρόνια διοικεί. Εάν τυχόν είναι ο κόσμος ευχαριστημένος, τότε από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λόγος ούτε να του υποσχεθώ τίποτα, θα ψηφίσει την περιφέρεια αυτή. Μάλιστα. Εμείς είμαστε οι οποίοι λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και μας κρίνει ο λαός, ναι, αν έχουμε. Νομίζω πράγματι αυτά που λέμε τα πιστεύουμε ή όχι. Ευχαριστώ. Τώρα, πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα φάμε άλλο το αντικυβερνητικό. Κατάλαβα. Γιατί ο Αποστόλης είναι πιο κυβερνητικός από μένα. Βοηθήστε με τώρα λοιπόν, να προχωρήσω. Αλλά με μπέρδεψε και εμένα. Τον ήξερα αλλιώς και ξαφνικά του παρουσιάζεται αλλιώς. Κύριε Τζικώστα, θα έχετε τον χρόνο να απαντήσετε σε αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον, κύριε Πλάκα, ότι ένας άνθρωπος που έχει χρηματίσει υπουργό σε όλες τις κυβερνήσεις τελευταίες κρίνει εμένα πιο κυβερνητικό. Αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, εσύ δεν θα είσαι στην τοπική αυτοδιοίκηση αν τυχόν είχε βγει βουλευτή το 9. Θα συνέχισε, θα ήσουν βουλευτή. Θα έχετε τον χρόνο να απαντήσετε. Απλά να θέσω και εγώ το ερώτημα. Γιατί αυτή είναι και η δουλειά μου εδώ σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλετε πρώτα να το σχολιάσετε και μετά να ρωτήσω. Εγώ, κύριε Πλάκα, θέλω να πω το εξής. Έμαθα να χάνω. Γιατί στη ζωή και στην πολιτική το ερώτημα δεν είναι εάν θα χάσεις, αλλά πότε θα χάσεις. Εγώ έχασα στην αρχή μια εκλογική μάχη. Πράγματι. Πήρα τα μηνύματά μου. Πήρα τα μηνύματά μου. Και έμαθα να χάνω. Μάλιστα, και σήμερα αισθάνομαι πολύ καλύτερα μέσα μου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να θέσω το εξής. Όχι, δεν έχει ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έχω τα 30 δευτερόλεπτα. Όχι, δεν έχω μόνο. Κύριε Ιωνίδη, δεν έδωσε το ρεύμα. Γιατί έχασε. Είπα ότι μπήκε στην τοπική αυτοδιοίκηση επειδή έχασε. Δεν είπα, όλοι κάνουν. Okay. Λοιπόν, δεν είναι αληθές, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, αυτή είναι η τοποθέτηση. Μπορούσα, να συνεχίσω στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά επέλεξα να έρθω να υπηρετήσω τον τόπο. Να κάνω και εγώ το ερώτημα που θέλω. Θα μπορούσα και τώρα να φύγω και να επιστρέψω, αλλά επέλεξα να συνεχίσω. Ωραία. Ούτως ή άλλως, Μαρία, να κάνω το ερώτημα. Τα 30 δευτερόλεπτα τα φάγανε οι δύο συνομιλητές μας νωρίτερα. Θέλω όμως μια απάντηση, κύριε Τζιζικώστα.